στούντιο στην ΕΡΤ1, τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη. Είναι βέβαια δίπλα μας και ο Νίκος Οδρυλάκης, ο συνάδελφος. Yes. Καλημέρα, είναι καλημέρα Υπουργέ. Θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, είναι θέματα που περιμένουμε και θα τα θέσει ο Νίκος Οδρυλάκης στη συνέχεια και θα περιμένουμε τις απαντήσεις. Μας έλεγε η Νίνα νωρίτερα ότι κατατέθηκε το νομοσχέδιο χτες για τα αφαίρετα. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, αφού καλημερίσουμε τον Υπουργό και καλή να τον ευχαριστήσουμε για την τιμή. Σας πυροβολούμε καταρχήν, έτσι ξεκινήσαμε. Όχι, εντάξει. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Όχι ακόμα. Σιγά σιγά. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λίγο από το κομμάτι της ανάπτυξης. Ο κύριος Τσίπρας από την βιομηχανία Παπαστράτος, σε ελεύθερη μετάφραση, είπε: «Ελάτε να επενδύσετε, ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, η εταιρεία Παπαστράτος». Το ερώτημα είναι το εξής, ότι αυτά τα σήματα που εκπέμπει και ο Πρωθυπουργός αλλά και η κυβέρνηση και τα στελέχη της κυβέρνησης, εκτιμάτε ότι είναι καθαρά, ότι όντως τα μηνύματα που στέλνει η κυβέρνηση είναι καθαρά στο ότι θέλουμε τις επενδύσεις και ότι αυτές οι επενδύσεις πρέπει να έρθουν και το περιβάλλον για τις επενδύσεις είναι το καταλληλότερο? Διότι ασκείται κριτική ότι υπάρχει φορολογία, ότι υπάρχει ακριβή ενέργεια, ότι υπάρχει γραφειοκρατία, ότι η δικαιοσύνη πολλές φορές αργεί και δημιουργεί προσκόμματα. Θα μου επιτρέψεις, Θάνο, για να ολοκληρώσουμε έτσι, για να έχουμε και μάλλον ολοκληρωμένη απάντηση από την πλευρά του Υπουργού. Σε συνέχεια με αυτό που πολύ ορθά έθεσε ο Θάνος στο κομμάτι των επενδύσεων, χθες, μόλις χθες, είχαμε τη δήλωση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμενος προς τους κοινωνικούς φορείς, ότι αν θέλετε επενδύσεις, ελάτε εδώ. Η διεύθυνση είναι Πειραιός 62. Και όχι λοιπόν, Μαξίμου, στο Μαξίμου. Και όχι στο Μαξίμου. Από τη μια, λοιπόν, έχουμε έναν πανηγυρικό τόνο, από την άλλη, έχουμε αυτή την τοποθέτηση από τη Νέα Δημοκρατία. Δημοκρατία. Έχουμε επενδύσεις που στέλνουν εξώδικα, ελληνικός χρυσός. Τελικά, μην ανοίγεις την πεντάλια τόσο πολύ. Θα μιλάει μια ώρα μάλλον. Λοιπόν, πάμε Υπουργέ. Νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι προφανές ότι είναι σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση των επενδύσεων. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Η ανάκαμψη της οικονομίας και έξοδος από την κρίση εξορισμού ταυτίζεται με την ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων. Το δημόσιο, τα ΕΣΠΑ και τα λοιπά συμβάλλουν αποφασιστικά στις επενδύσεις, αλλά η ανάκαμψη προέρχεται από τις ιδιωτικές επενδύσεις πρωτίστως. Για αυτούς που αμφισβητούν τη δυναμική των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα, θα περιμένουν να δουν τα στοιχεία του 2017 για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Έχουμε εικόνα. Αυτή νομίζω ότι είναι η καλύτερη έχουμε απάντηση. Έχουμε εικόνα, κύριε Σταθάκη. Είναι, βεβαίως και έχουμε εικόνα. Είναι η καλύτερη απάντηση στους αυτούς που αναζητούν να μετατράπουν τα κόμματα τους σε γραφεία επενδύσεων, όπως ο κύριος Μητσοτάκης. Τα στοιχεία λοιπόν του 2017 είναι αυτά που δείχνουν την εμπιστοσύνη των ιδιωτών επενδυτών στη χώρα και την κινητικότητα που υπάρχει. Τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να προκαταλάβω την πλήρη αυτά που εικόνα, έχουμε στιγμής, ναι. Την εικόνα του ιδιωτικού, αλλά μιλάμε για μια ισχυρή ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, οι οποίες στηρίζουν τα γνωστά μακροοικονομικά δεδομένα της εξαγωγής, το οποίο είναι σημαντικό. Αυτό είναι ο πιο βιώσιμος δείκτης, το ότι η ανάκαμψη που μπαίνει η οικονομία είναι βιώσιμη, είναι οι εξαγωγές. Είναι φυσικά η τεράστια άνοδος του τουρισμού και η κινητικότητα που υπάρχει σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αγκαλιάζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα ιδιωτικής επένδυσης που πραγματικά ουσιαστικά δρομολογεί αυτή την εξέλιξη και της προοπτικής και της ανάπτυξης για τη χώρα μέσα στο 2017. Μια επένδυση που πραγματικά δεν θέλω να πω ότι έχει εμβληματικό χαρακτήρα, αλλά είναι σημαντική. Ναι, δεν θα ήθελα να μπω σε περιπτώσεις πολύ σημαντικών επενδύσεων, όπως αυτή που επισκέφθηκε ο Παπαστράτος, ο Πρωθυπουργός χθες. Αλλά να σας πω ορισμένους δείχτες. Πρώτον, την πολύ σημαντική, γιατί είναι διάχυτη η εικόνα αυτή, η ανάκαμψη των τουριστικών επενδύσεων στην Αθήνα. Το γεγονός ότι χτίζονται πλέον 12 μεγάλα ξενοδοχεία στην Αθήνα, ότι υπάρχει, ξανανοίγουν και επανεπενδύονται σε πολλά μικρά και μεσαία ξενοδοχεία μετά από μια μακρά περίοδο. Αυτό είναι ισχυρός δείχτης του πώς κινείται τουριστικές επενδύσεις και υπάρχει και ένα ευρύ φάσμα σε όλη την Ελλάδα. Το δεύτερο είναι όλες τις μεγάλες επενδύσεις των βιομηχανικών και άλλων εταιριών, οι οποίες αυτή τη στιγμή άντλησαν ομολογιακά δάνεια.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι η σταθεροποίηση της οικονομίας μεταφράζεται ουσιαστικά στην ικανότητα των επιχειρήσεων να δανείζονται πλέον με ομολογιακά δάνεια. Είχαμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι. Δύο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και δύο πολύ μεγάλα ομολογιακά δάνεια που δείχνουν ότι πλέον κινούμαστε σε ένα... Και με καλό επιτόκιο, Υπουργέ. Έτσι. Άρα η βελτίωση τα μακροοικονομικά μεταφράζεται ουσιαστικά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, πέρα από το ότι μειώνεται το επιτόκιο για το ελληνικό δημόσιο, το πιο ουσιαστικό είναι ότι μειώνονται τα επιτόκια και μπορεί να δανείζονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και πάρα πολλοί άλλοι δείκτες, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, το 2017 θα αποτυπωθούν με μεγάλη ακρίβεια στο... Έχουμε όντως τριπλασιασμό των επενδύσεων, θα έχουμε τριπλασιασμό των επενδύσεων, όπως, είπε ο κύριος Παπαδημητρίου. Ισχύει αυτό. Και το 2017. Το 2017 και θα αποτυπωθούν στα μεγέθη. Υπάρχουν επενδύσεις που τις θέλουμε και άλλες που δεν τις θέλουμε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλώς, όπως ξέρετε, η κυβέρνηση δίνει και το στίγμα στο τι ομάδες επενδύσεων θέλει να ενισχύσει. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αναπτυξιακός νόμος. Οι παλιοί αναπτυξιακοί νόμοι χρηματοδοτούσαν κυρίως μεγάλες τουριστικές επενδύσεις και ολικά πάρκα. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που με αυτό δουλεύει η κυβέρνηση σήμερα, και έχει εντάξει ήδη πολύ μεγάλο αριθμό, ενισχύει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραγωγικές επενδύσεις και καινοτομία. Άλλαξε ο προσανατολισμός, δηλαδή δεν σημαίνει ότι οι επενδύσεις στα άλλα δεν γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται, και τα αιωλικά πάρκα μόλις εγκρίναμε την 1η Μάρτη, όλο το σύστημα των αδειών των αιωλικών πάρκων, επενδύσεις ύψου 1,2 δις. Τεράστιες επενδύσεις. Απλώς τα εργαλεία που έχει η κυβέρνηση πρέπει να τα χειριζόμαστε με έναν τρόπο που να δίνουν μια κατεύθυνση με κυριότερη έμφαση. Ελληνικός χρυσός, όπως ξέρετε, αποφασίσαμε να πάμε σε διαιτησία, διότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος και άλλη λύση. Έχουμε μία σύμβαση η οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει τις δεσμεύσεις και τις υποχρώσεις και των δύο πλευρών, και της εταιρείας και του δημοσίου, για να σταματήσει αυτή η διελκυστίδα που υπάρχει για πάρα πολλά χρόνια και να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Νομίζω αυτή ήταν η μόνη λύση και αυτή επιλέξαμε, και επειδή η διαιτησία ξεκινάει άμεσα, στις 15 Σεπτέμβρη. Την ξεκινάει το νομικό συμβούλιο του κράτους, εμείς έχουμε στείλει τη διαδικασία. Θα είναι σύντομη, είναι τρίμηνη, άρα νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη επιλογή για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να έχουμε πλέον... Εσείς τι πιστεύετε, ότι είναι μια καλή επένδυση, ας πούμε, είναι μια κακή επένδυση, βλάπτει τη χώρα, ωφελεί τη χώρα? Προσωπική σας άποψη. Εγώ νομίζω ότι η επένδυση αυτή είναι δύσκολες επενδύσεις. Η ωφέλεια της χώρας προκύπτει από την πλήρη καθετοποίηση. Η επένδυση, αν εξάγει απλά τον ορυχτό πλούτο, δεν είναι τόσο σημαντική. Το δίνει περίπου το 10%. Το 90% της αξίας αυτής της επένδυσης είναι η πλήρης καθετοποίηση, παραγωγή χρυσού δηλαδή στην Ελλάδα. Αυτό λέει η σύμβαση. Υπάρχουν αρκετά θέματα στο αν γίνεται, πώς γίνεται και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι η διαιτησία θα απαντήσει σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα. Να σας πάμε λίγο και στο ευαίσθητο κομμάτι της ΔΕΗ. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Τελικά θα κάνουμε αυτό που λέει και ο κύριος Κουρλέτης, θα δώσουμε τη ΔΕΗ όσο, θα δώσουμε μόνο τις λιγνητικές μονάδες, το 40% των λιγνητικών μονάδων. Αν δεν είναι ικανοποιημένοι οι δανειστές, θα μπουν στο παιχνίδι και τα υδροηλεκτρικά. Εμείς νομίζω ότι τηρήσαμε τα πράγματα με βάση τη λογική. Η χώρα καταδικάστηκε, καταδικάστηκε επειδή είναι μονοπόλιο η ΔΕΗ στους λιγνίτες. Άρα απέναντι σε αυτό έπρεπε να προχωρήσουμε στην παραχώρηση με βάση την απόφαση αυτή ενός μέρους του λιγνητικού δυναμικού της ΔΕΗ σε ανταγωνιστές ιδιώτες. Το 40%. Το 40%. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα το οποίο αυστηρά και μόνο διαπραγματευτήκαμε μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Προφανώς υπάρχουν πιέσεις για να
από την υπάρξη εμπλοκή υδροηλεκτρικών. Εμείς αρνηθήκαμε αυτό, η συμφωνία είναι πολύ σαφής. Η άρνηση θα παραμείνει μέχρι το τέλος, κύριε Σταθάκη. Αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης και νομίζω ότι η διαφορά της δικής μας διαπραγμάτευσης και στον τρόπο που συμφωνήσαμε και καταλήξαμε σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλο της μικρής ΔΕΗ που είχε συμφωνήσει mm-hmm. προηγούμενη κυβέρνηση, είναι αυτή ακριβώς η διαφορά. Εμείς θέλουμε η ΔΕΗ να συμμορφωθεί σε αυτό το οποίο είναι αναπόδραστο και να βγει από όλη αυτή τη διαδικασία ενισχυμένη και ανταγωνιστική και ταυτόχρονα είμαστε συμβατοί με τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις. Παραχωρείται όμως και το 17% της επιχείρησης έχει μεταβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Έτσι και, εκτός δηλαδή από το 40% των λιγνητικών μονάδων, έχουμε και μια άλλη μερική, ας πούμε, ιδιωτικοποίηση. Το 17% της ΔΕΗ, όπως ξέρετε, είναι στο ΤΑΙΠΕΔ από παλιά. Ο τρόπος μελέτης και χειρισμού του 17%, η στρατηγική μελέτη δηλαδή για το 17%, όπως και για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ, είναι μια διαδικασία που κινείται και αφορά την τελικά το ποια περιουσιακά στοιχεία θα μεταφερθούν στο νέο ταμείο και ποια όχι. Πάντως θυμάμαι ότι στην κουβέντα που γινόταν πάντα είχατε επισημαίνατε ότι σε κάθε περίπτωση θα μείνει ο εθνικός παραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος, η ΔΕΗ, ότι θα έχει σε κάθε περίπτωση πάνω από το 50% της αγοράς. Έτσι, δεν ξέρω αν τελικά οι εξελίξεις ανατρέψουν αυτή, είναι αισιόδοξη ή όχι αυτή η εκτίμηση, αυτός ο στόχος. Εντάξει, μπαίνουν πολλοί παίχτες μέσα στο παιχνίδι. Προφανώς θα παραμείνει ο πυλώνας του ενεργειακού μας συστήματος. Ταυτόχρονα όμως είναι ένα, χάνει το μονοπόλιο στους λιγνίτες, αυτό είναι μια προσαρμογή. Δεύτερον, πρέπει να μειώσει τα μερίδια της στη λιανική αγορά, αυτό είναι εκ των πραγμάτων, υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός. Τρίτον, το ενεργειακό σύστημα της χώρας, το σύνολό του, θα υπάρξουν δομικές αλλαγές που να ενισχύουν προφανώς τη λειτουργία των αγορών ενέργειας. Θα υπάρξουν και νέοι παίχτες, υπάρχουν ιδιώτες φυσικά στη ΣΑΠΕ πολύ. Τώρα θα ανοίξουμε και άλλη καινούργια αγορά με τις ενεργειακές κοινότητες που να μπορούν όλοι να παράγουν ενέργεια. Άρα θα αλλάξει πολύ δομικά το σύστημα. Παραμένει όμως ο πυλώνας του συστήματος που θα διασφαλίζει και τη σταθερότητα του ενεργειακού μας συστήματος και την ασφάλειά του. Προφανώς και ο κόσμος που βρίσκεται, που παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, ο οποίος προσπαθεί έτσι με νύχια και με δόντια να είναι συνεπής να πληρώνει κάθε μήνα το λογαριασμό ρεύματος. Έτσι. Λοιπόν, έχετε προαναγγείλει καταρχήν, μάλλον βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πράγματα. Έχετε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μια πρόταση για αλλαγές στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, με τέσσερις νέες κλίμακες σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις, 20, 40, 60 και 80. 80% είναι για τους δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Και επίσης άλλα κριτήρια. Έτσι. Λοιπόν, και από την άλλη έχουμε και τις αλλαγές στα οίκος, στις τρευλώσεις που απογειώνουν τους λογαριασμούς, κυρίως όταν έχουμε υψηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως συνέβη τον περσινό χειμώνα. Εμείς είπαμε στη ΡΑΕ προφανώς είναι αρμόδια να εισηγηθεί. Η κεντρική ιδέα είναι η εξής, το κοινωνικό τιμολόγιο να γίνει πιο κοινωνικό. Δηλαδή να δίνει πολύ περισσότερα κίνητρα σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη το ρεύμα και το φθηνό ρεύμα. Άρα βάζουμε κλίμακες ούτως ώστε οι πολύ φτωχοί να έχουν πολύ μεγάλη έκπτωση, σχεδόν δωρεάν ρεύμα. Πιο στοχευμένο. Πιο στοχευμένο. Ήδης πράττει κάποιες κατηγορίες όμως ότι από τους 692.000 δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου κάποιοι θα βγουν. Επειδή εισάγουμε, έχουμε εισοδηματικά κριτήρια, έτσι προτείνει η ΡΑΕ. Η ΡΑΕ προτείνει να προσθέσουμε και περιουσιακά στοιχεία. Οπότε ουσιαστικά ενισχύονται τα κριτήρια και γίνονται πιο αντικειμενικά για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και ταυτόχρονα
ενισχύεται πολύ το κοινωνικό στοιχείο, δηλαδή ανάλογα με την ένταση του προβλήματος να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη και ισχυρότερη στήριξη. Και υπάρχει και η πρόταση για διόρθωση έτσι του προβλήματος. Για τα οίκο τώρα, όπως ξέρετε, το προηγούμενο σύστημα ήταν κάπως ανορθολογικό και άδικο. Εάν περνάγατε μια κατανάλωση ρεύματος, ξαφνικά πληρώνατε όλο το ρεύμα που καταναλώσατε με το ακριβότερο τιμολόγιο. Αυτό είχε ένα στοιχείο παραλογισμού και φέτος το χειμώνα αυτό δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε πάρα πολλά νοικοκυριά. Αυτή τη σκάλα των χρεώσεων όπως ήταν το παλιό σύστημα, η ΡΑΕ ετοιμάζει μια πρόταση που γίνεται πιο ευθύγραμμο, πιο ομαλό. Βλέπετε σε κανένα μήνα να έχουν οριστικοποιηθεί αυτά? Νομίζω ότι είναι έτοιμη η ΡΑΕ και για τις δύο ενότητες θεμάτων, άρα οι αποφάσεις θα πάρθουν άμεσα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε πέρυσι με τους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου ήταν ότι λόγω του χειμώνα οι περισσότεροι που μένουν σε πολυκατοικίες που δεν βάζανε ρεύμα ανάβανε τη θέρμανση με αποτέλεσμα να ξεπερνάνε το όριο που έχει τεθεί. Και ο λογαριασμός τον οποίο έπαιρναν δεν διαχώριζε το κομμάτι της χρέωσης, της χαμηλής χρέωσης του κοινωνικού τιμολογίου, αλλά έπιχανε με τον υψηλότερο συντελεστή, σαν κανονικό δηλαδή χρέωση, όλη την κατανάλωση την οποία είχαν. Με αποτέλεσμα κάποιος κόσμος να βρεθεί σε κατάσταση έτσι πολύ πιεσμένη. Αυτό θα διορθωθεί, δηλαδή σκέφτεστε... Αυτό συνδυάζει τα δύο, όπως ήταν ακριβώς έτσι η σκάλα με τα οίκο, οι απότομες αυξήσεις. Το ίδιο ήταν και το κοινωνικό τιμολόγιο, αν το ξεπερνούσες κατά ελάχιστο 1% ξέρω παραπάνω, έχανες όλο το κοινωνικό τιμολόγιο. Τώρα θα έχει ένα ποσοστό ασφαλείας, δεν ξέρω αν θα είναι 10%, το οποίο θα επιτρέπει τις μικρές διαπόκλησεις να μην ακυρώνει. Τα τιμολόγια γενικώς της ΔΕΗ αλλάζουν, γιατί σήμερα υπάρχει πρωτοσέλιδο ότι αυξάνονται τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Όχι. Είστε κατηγορηματικός σε αυτό? Όχι, έτσι. Διότι προφανώς η ιδέα ότι θα αυξηθούν τα τιμολόγια προέρχεται από το γεγονός ότι η ΡΑΕ ρύθμισε τα χρέη που έχουμε προς τη ΔΕΗ σε οίκο από τα προηγούμενα χρόνια, το 12, το 13, τα παλαιότερα χρέη δηλαδή. Τα παλαιότερα χρέη. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό ποσό. Όπως ξέρετε ήταν μέρος της συμφωνίας και της διαπραγμάτευσης αυτά τα παλιά οίκο και πώς. Εμείς στη συμφωνία επιμείναμε να απορροφηθούν σε βάθος πενταετίας. Άρα θα απορροφηθούν έως το 2022 σταδιακά, δηλαδή. Σταδιακά. Άρα η πρόθεσή μας είναι να βρούμε έναν τρόπο να πληρωθεί βεβαίως η ΔΕΗ για αυτά τα οίκο, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα οδηγεί σε αυξήσεις τιμών των τιμολογίων. Η ΡΑΕ έχει προτείνει να βρεθεί και από κάποια άλλη πηγή, να μην δηλαδή αυτή η έστω έτσι συμβολική αύξηση στα τιμολόγια στο βάθος πενταετίας να μην προέρχεται από τους καταναλωτές, αλλά να καλυφθεί από άλλες πηγές. Ποιες άλλες το βλέπω πηγές, δύσκολο στροφές, τώρα. Ποιες άλλες πηγές όμως. Αν του κατανοούν τον προϋπολογισμό, το βλέπω δύσκολο για το 2018. Νέες ρυθμίσεις θα έχουμε στο θέμα. Θα υπάρξουν όμως λύσεις, νομίζω, προκειμένου να απορροφηθεί. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις. Αν θα υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, αυτό είναι σημαντικό, είναι γιατί θα απασχολήσει αρκετό κόσμο τώρα, μια που λέμε για τιμολόγια. Λοιπόν, σε πάρα πολλές πολυκατοικίες περνάει από όξω το δίκτυο του φυσικού αερίου, αλλά δεν έχουν δυνατότητα ο κόσμος να συνδεθεί μαζί του. Ένα πρόβλημα που υπήρχε και υπάρχει είναι ότι χρειάζεται το 51% της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό το αντιμετωπίζεται, είχε ξεκινήσει από πέρυσι αυτή η κουβέντα. Ανοίγει ο δρόμος, θα υπάρξει κάποια ρύθμιση που θα διευκολύνει αυτές τις συνδέσεις? Θα υπάρξει ρύθμιση η οποία θα επιτρέπει σε ατομικό ή μειοψηφία που δεν παίρνει το 51% της συνέλευσης να υπάρχει σύνδεση εφόσον θα πληρώνει τα πάγια της θέρμανσης πολυκατοικίας. Αναφέρομαι στο κόστος συντήρησης του καυστήρα και αυτό που συγκροτεί το πάγιο του διαμερίσματος. Δεν χρειάζεται η απόφαση της πλειοψηφίας για να συνδεθεί. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, έτσι, γιατί αποτελεί προϊόν συγκρούσεων σε πολλές. Θα μας πείτε αν θα υπάρξει και νέα ρύθμιση για τον λογαριασμό της ΔΕΗ? Υπάρχουν άνθρωποι, συμπολίτες μας, που δεν έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν κάποια ρύθμιση. Θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση, ξέρετε, γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, η ΔΕΗ τώρα κάνει... Χωρίς προκαταβολή δηλαδή στην ουσία. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό, γιατί αυτό τσούζει, κύριε Σταθάκη. Η προκαταβολή είναι αυτή που δυσκολεύει τα πράγματα. Δεν βλέπω, δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ κάνει μια μεγάλη
προσπάθεια και μελετάει αυτή τη στιγμή και τα θέματα όλων των χρεών που έχουμε προς τη ΔΕΗ. Παρ' όλα αυτά, 2 στους 7... Και θα... Δεν σ' άκουσα. Αλλά παρόλα αυτά, 2 στους 7 από τους καταναλωτές, 2 στους 6, έτσι, έχουν οφειλές μεγάλες και μπαίνουν σε... Λοιπόν, να πάμε στα αυθαίρετα. Ναι. Λοιπόν, χθες καταθέσατε το καινούριο νομοσχέδιο, τη νέα νομοθετική ρύθμιση. Πείτε μας, μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου που λύγει ο ισχύον νόμος, θα είναι έτοιμο και το σύστημα του τεχνικού επιμελητηρίου για να δεχτεί τις αιτήσεις, θυμίζοντας ότι με τις ρυθμίσεις που ξεκίνησαν πρώτα από τους ημιπαίθριους και μετά με τους δύο-τρεις νόμους που ακολούθησαν, έχουν μπει ήδη από το 2009 μέχρι σήμερα 1.700.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, έχουν εισπραχθεί γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται όμως ότι ο κόσμος που είναι ακόμα υποτακτοποίηση είναι τριπλάσιος και τετραπλάσιος. Λοιπόν, πείτε μας καταρχήν αν θα είναι έτοιμος στο τέλος του μήνα ο νόμος και με ποια, τι αλλάζει σε σχέση. Ποιο είναι το καινούριο, το κίνητρο, θα δώσει το επιπλέον κίνητρο για να μπει κάποιο σε αυτό το νόμο. Ο νόμος έχει δύο επιπρόσθετα στοιχεία πέρα από τα αυθαίρετα. Έχει τα αυθαίρετα, έχει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η αδειοδότηση και οι πολυοδομίες θα λειτουργούν από τούδο και εφεξής. Άρα η δεύτερη τομή το αφορά και την πολυοδομικές ρυθμίσεις, πώς αδειοδοτούνται οι κατοικίες και οι δραστηριότητες, ποιος ελέγχει, πώς ρυθμίζεται όλο το σύστημα. Και το τρίτο είναι ότι προσπαθεί να θεραπεύσει και το πρόβλημα των αυθαιρέτων με μια προοπτική για το μέλλον, δημιουργώντας τους θεσμούς των παρατηρητήριων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και εισάγοντας πολλές καινοτομίες. Άρα έχει τρία στοιχεία ο νόμος, γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλο, είναι ένα νομοσχέδιο 200 σελίδων. Στο αυθαίρετα τώρα, αυτό η καινοτομία του νόμου είναι διπλή. Η πρώτη είναι ότι εισάγει για πρώτη φορά κοινωνικά κριτήρια για το ύψος των προστήμων και τον τρόπο ρύθμισης. Και η δεύτερη καινοτομία... Συγγνώμη, σας διακόπτω, μέχρι και πάγωμα για 2 χρόνια στην καταβολή των δόσεων προβλέπει για τους άνεργους και όσους είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο. Ακριβώς. Έχει ισχυρά κοινωνικά κριτήρια προκειμένου να επιτρέψει και στις κοινωνικές ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα να μπορούν να ενταχθούν στον νόμο, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη ρύθμιση της αυθαίρετης δόμης που είναι στην κατοχή των οικοκυριών. Άρα είναι ένας τρόπος ρύθμισης που να είναι στην κυριολεξία για όλους και να μην είναι μόνο για τις κοινωνικές ομάδες. Θα ισχύσει για 2 χρόνια. Ισχύει. Θα ισχύσει από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί. Εκτιμάται ότι είναι ο τελευταίος νόμος για τα αυθαίρετα, γιατί ομολογώ να πω ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου δημοσιογραφικά, κάθε φορά που είχα τον Υπουργό Περιβάλλοντος απέναντί μου, μου έλεγε το εξής, ότι είναι ο τελευταίος νόμος για τα αυθαίρετα. Δεν θα υπάρξει συνέχεια, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Εκτιμάται ότι εδώ τελειώνουμε. Νομίζω ότι συνέχεια. Η διαφορά ανάμεσα στο τώρα και στο πριν είναι το τι κάνουμε σε όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την παραγωγή των αυθαιρέτων. Δηλαδή, αυθαίρετα θα παράγονται όσο καιρό δεν ξέρουμε ποια είναι η δάση. Αυθαίρετα θα παράγονται όσο καιρό δεν έχουμε χτιματολόγιο. Δεν τελειώσαμε. Όσο καιρό δεν έχουμε χτιματολόγιο. Αυθαίρετα θα παράγονται όσο καιρό δεν έχουν πολυοδομικό σχεδιασμό το σύνολο της χώρας. Και ούτω καθεξής. Αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει μια ιδιαίτερη αποφασιστικότητα στο να απαντήσει και στα 3 μεγάλα ερωτήματα. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που αναρτά δασικούς χάρτες και οριοθετεί οριστικά και αμετάκλητα τα δάση. Τελειώσαμε το 18 με αυτό. Φυσικά, είναι μεγάλη τομή. Δασικοί χάρτες δηλαδή το 18, οριστικά και αμετάκλητα και έφεση δεν χωρεί. Ακριβώς. Δεύτερον, οι δασικοί χάρτες απεμπλέκουν και οριστικοποιούν το χτιματολόγιο. Άρα η παράλληλη δουλειά που κάνουμε στο χτιματολόγιο, έχουν προκηρυχθεί και 32 μελέτες το 2020 δηλαδή, θα μπορούμε να λέμε ότι το 70% της ελληνικής επικράτειας θα έχει χτιματολόγιο. Το χτιματολόγιο έχει, όπως ξέρετε, τεράστια σημασία. Και το τρίτο και βασικό, εμείς ψηφίσαμε στα τέλη του 2016 το νόμο για τον πολυοδομικό σχεδιασμό της χώρας. Άρα οι 300 τόσοι δήμοι όλης της χώρας, που καλύπτει πλέον το σύνολο της επικράτειας, είναι καλλικρατική η Δήμη, καλούνται
στο επόμενο χρονικό διάστημα να φτιάξουν καθολικούς πολεοδομικούς σχεδιασμούς για το σύνολο της περιφέρειάς τους. Άρα τα εργαλεία σιγά σιγά δημιουργούνται έτσι που να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την αιτία του προβλήματος. Διότι όταν δεν υπάρχουν πολεοδομικά σχέδια, όταν δεν υπάρχει η αυθαίρετη δόμηση, εν μέρη είναι καταχρηστική, επειδή θέλουν να αποφύγουν, και εν μέρη αναγκαστική, στον βαθμό που η επέκταση των πόλεων δεν μπορεί να χωρέσει μέσα στα ίδια τα σχέδια που οι πόλεις φτιάχνουν. Κύριε Υπουργέ, η αρχή είναι το ίμιση του καντός. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες που είπατε. Δασικοί χάρτες, κτηματολόγιο, αυθαίρετα, αλλά όλα αυτά χρειάζονται και ένα εργαλείο. Χρειάζεται το εργαλείο των Δήμων, υποστελέχωση από την άλλη πλευρά, όπως επίσης χρειάζονται και πόροι. Αλήθεια είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Για το θέμα της χρηματοδότησης, έχουμε σκεφτεί διάφορα πράγματα, θα τα εξαγγείλουμε μόλις είμαστε έτοιμοι. Πάντως είναι, έχετε απόλυτο δίκιο, το χρηματολόγιο εντάξει, έχουμε βρει τη χρηματοδότηση, ο πολεοδομικός σχεδιασμός όλων των Δήμων, θέλουμε να βρούμε μια σωστή λύση που να ενθαρρύνουμε τους Δήμους και να τους δείξει ότι πολύ χωράμε. Σημαντικό στο νομοσχέδιο, προϋπήρχε κάτι σχετικό, τώρα ενισχύεται, ότι πλέον ακόμα και στις μισθώσεις, ναι, έτσι, θα χρειάζεται βεβαίως μηχανικού, ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία ή αν υπάρχει τακτοποιητή δάλος, δεν θα μπορεί να γίνεται μισθωτήριο, καινούριο μισθωτήριο συμβόλαιο. Αυτό εκ των πραγμάτων έτσι θα υποχρεώσει πάρα πολύ κόσμο, είτε να μπει στη διαδικασία της τακτοποίησης, είτε να μην κάνει αυθαιρεσίες. Και το βασικό ότι ταξινομούμε πλέον τις αυθαιρεσίες, τις μικρές αυθαιρεσίες, δηλαδή τις βγάζουμε από την εικόνα, τις ρυθμίζουμε πάνω το μπαλκόνι ή δεν ξέρω τι, μικρές αυθαιρεσίες. Αυτές θα είναι με απλό παράβολο. Ναι. Και επικεντρωνόμαστε στην αυθαιρεσία που είναι αυθαίρετο, μεγάλη αυθαιρεσία, όπου εκεί υπάρχουν άλλοι κανόνες. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη το διαγωνισμό για την μεταβίβαση του 66% του ΔΕΣΦΑ. Ακυρώθηκε η όλη διαδικασία με τους Αζέρους. Πάμε σε μια καινούργια διαδικασία. Για πρώτη φορά δείχνουν ενδιαφέρον μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Είναι 7. Καλά, μία εταιρεία από την Αμερική και μία από το Κατάρ. Εδώ στο Δοξίτο θα πιάσετε περισσότερα χρήματα από τα 400 εκατομμύρια της προηγούμενης μεταβίβασης. Εμείς το έχουμε κάνει σαφές. Η διαδικασία είναι διαγωνιστική, γίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ. Η δική μας θέση είναι σαφής. Θέλουμε ανταγωνισμό στην διαδικασία αυτή. Αυτό επιτεύχθηκε, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Και δεύτερον, προσδοκούμε ένα τίμημα το οποίο να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία της εταιρείας. Και είμαστε αισιόδοξοι. Για τους πόρους δεν βγάλαμε, αλλά είδηση για ένα αγαπημένο μας θέμα, Νίκο, για το εξοικονομώ κατοίκον θα βγάλουμε. Τώρα ετοιμάζεται, νομίζω. Εμπλέκεται κάπως και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί ελέγχει την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, έχει τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Επισημάνω όμως και κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό. Ναι. Έτσι, θα αφορά τις επόμενες γενιές, αλλά προετοιμάζεται από Νίκο, τώρα. Να πάμε και σε κανένα πολιτικό. Να πούμε για τα πετρέλαια. Μας άδειασε εμάς. Να πούμε και για τις παραχωρήσεις των πετρελαίων. Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη δύο νέοι διαγωνισμοί στο Ιόνιο και στη νότιο και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Έχουν εμφανιστεί για πρώτη φορά κολοσσοί της ευρωπαϊκής αγοράς. Στους προηγούμενους δύο αγωνισμούς δεν υπήρχε τέτοια παρουσία. Είστε αισιόδοξος εδώ πέρα ότι θα έχουμε εξελίξεις τέτοιες που θα δημιουργήσουν ένα κλίμα εφορίας όσο ό,τι αφορά την απόδοση αυτής της ιστορίας? Κοιτάξτε, οι προηγούμενοι διαγωνισμοί είχαν μικρό ενδιαφέρον. Όπως ξέρετε, είχαν προκηρυχθεί 20 θαλάσσια οικόπεδα και είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον για 3 από αυτά. Τα 17 δεν τα ζήτησε κανείς. Η διαφορά τώρα είναι η αλλαγή κλίμακας. Έρχονται, όπως προβλέπει ο νόμος, οι εταιρείες, πολύ μεγάλες εταιρείες πλέον, και προκρίνουν τα οικόπεδα που δεν υπήρχαν στα προηγούμενα. Εμείς ως κυβέρνηση ανταποκριθήκαμε αμέσως. Εντός διμήνου κάνουμε την προκήρυξη των οικοπαίδων αυτών. Θα δημοσιευθούν στην Ευρώπη, στις εφημερίδες, στη διαδικασία, και μέσα σε 4 μήνες θα προκηρύξουμε νέο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα οικόπεδα που έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι αλλάζει κλίμακα ενδιαφέροντος για τους υδρογονάνθρακες και ότι είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε να δούμε βήμα-βήμα
πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Κύριε Σταθάκη, βρισκόμαστε μπροστά στην τρίτη αξιολόγηση. Πολλοί θεωρούν ότι θα έχει πιο ήπιο χαρακτήρα, μένει να το δούμε στην πράξη. Εκτιμάται ότι θα κλείσει σύντομα, δηλαδή Νοέμβριο, Δεκέμβριο, θα έχει κλείσει αυτή η τρίτη αξιολόγηση και ενδέχεται να βγούμε στις αγορές ξανά πριν το τέλος του έτους. Ωραία, για το πρώτο θέμα, επειδή συνήθως κάνω πολύ αισιόδοξες προβλέψεις, δεν θα κάνω καμία πρόβλεψη για το πότε θα κλείσει. Θεωρώντας ότι είναι όμως μια πιο βατή διαδικασία, διότι όπως ξέρετε η διαφορά της δεύτερη αξιολόγηση είχε όλα τα μεγάλα οικονομικά, δημοσιονομικά, εργασιακά και ούτω καθεξής. Η τρίτη αξιολόγηση έχει πιο διαδικαστικό χαρακτήρα, είναι πολύ δημόσια τον Ιθέντα, έχει πολλά ενεργειακά, έχει αρτιακά και ορισμένα άλλα. Άρα είναι πιο βατή, θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσει πιο μάλλον. Πότε θα υπάρξει, μιας και είπαμε για ενέργεια πάλι, πότε θα υπάρξει το market test, δηλαδή η πρώτη πρόσκληση για τους λιγνίτες? Με βάση το χρονοδιάγραμμα αυτό θα γίνει τον Οκτώβριο. Οκτώβριο, ναι. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει, να καταλήξουμε στη συμφωνία, αν δεν έχουμε καταλήξει στη συμφωνία για το ποιες λιγνητικές μονάδες. Δεν υπάρχει market list ακόμα? Όχι, άρα πρέπει να γίνει συμφωνία με τους θεσμούς για το σχέδιο και αυτό να βγει στο market test. Άρα είναι εξελίξεις το Σεπτέμβριο. Μάλλον για Οκτώβριο λέτε ότι, ναι, ότι πάμε. Και γιατί να υπάρξει ενδιαφέρον, ας πούμε, από κάποια ευρωπαϊκή εταιρεία για τους λιγνίτες, όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν σχετικές οδηγίες ότι οι λιγνίτες δεν είναι και το μέλλον της ενέργειας, έτσι δεν είναι? Εντάξει, τώρα η συζήτηση στην Ευρώπη, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, αφορούν το 2030. Άρα μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο για τους στόχους του 2030, το οποίο σημαίνει ότι θα έχει προσδιοριστεί και το ειδικό βάρος που θα έχει ο άνθρακας στο μείγμα του 2030. Άρα, γιατί όπως ξέρετε αρκετές χώρες θα συνεχίσουν να παράγουν. Άρα μένει να προσδιοριστεί το ποσοστό στο ενεργειακό μείγμα που θα παραμείνει, που θα έχει τη μορφή. Όταν αυτό είναι δεδομένο, νομίζω ότι θα διατηρηθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα με βάση την 20ετία του σχεδιασμού που θα υπάρχει μπροστά μας. Να μείνουμε λίγο στο θέμα της τρίτης αξιολόγησης και να δούμε αν μπορούμε να συμμεριστούμε και εμείς την αισιοδοξία σας. Λέγαμε το πρωί εδώ, σε μια κουβέντα με τους συναδέλφους, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έρχεται μελημένο το ζωνάρι. Λοιπόν, καταρχήν ζητά, και εδώ θα μας πείτε εσείς, έχει κάνει λόγο για αναβολή στα αντίμετρα και βεβαίως περικοπή του αφορολόγητου από το 2020 στο 2019. Δεν ξέρω πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις πριν από τις διαπραγματεύσεις, άρα παρακολουθώ με ενδιαφέρον αυτά τα δημοσιεύματα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι. Θα περιμένουμε ένα μήνα και θα δούμε. Ανεργία κάτω από 20% το 2018. Αυτή είναι η πρόβλεψη και είναι ο πιο σημαντικός δείχτης, νομίζω. Είναι εφικτός ο στόχος. Είναι εφικτός ο στόχος. Είναι εφικτός. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας αυτή εδώ στην Ερτένα. Να είστε καλά. Και τον Νίκο, ο οποίος μας βοήθησε πολύ με τα ερωτήματά του. Τα εξειδικευμένα θέματα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε στο... και εμείς συνεχίζουμε.